Χωρίς λόγο, σύμφωνα με τον Γιώργο Χαρχαρή, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος δεν τον αναγνωρίζει επισήμως ως αθλητή, υποβαθμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την προσπάθειά του. Είναι γεγονός ότι η Κολυμβητική Ομοσπονδία δεν με αναγνωρίζει σε ένα αθλητή μεγάλων αποστάσεων, ενώ ήμουν από τους πρώτους αθλητές που ξεκίνησαν δηλαδή το άθλημα. Δεν έχω καταλάβει το λόγο γιατί γίνεται αυτό. Εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι έχει κάτι η Ομοσπονδία με μένα. Πιστεύω ότι όμως αυτή η επιτυχία θα μου δώσει ένα έναυσμα να ξεκινήσω με πιο μεγάλες προσπάθειες και πιο εντατικές να καταφέρω μεγαλύτερα πράγματα. Ο Γιώργος Χαρχαρής, που είναι τελειόφυτος φυσικής αγωγής, από το 2003 ασχολείται με τις μεγάλες αποστάσεις και πέρα από το πρόσφατο κατόρθωμά του, έχει σκοπό να εκπροσωπήσει το Βόλο και την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην Ελλάδα έχουμε ένα ελάττωμα. Πιστεύουμε ότι ένα άθλημα που είναι εκτός Ολυμπιακών αγωνισμάτων δεν πάβει να είναι άθλημα. Κάνουμε λάθος. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Γιάννης ο Κούρος που κάνει υπερμαραθωνίους και είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα. Εγώ τυχαίνει να κολυμπάω κυρίως υπερμαραθωνίους στην κολύμβηση. Παρ' όλα αυτά δεν τυχαίνει να έχω τέτοια αναγνώριση. Παρ' όλα αυτά δεν με απασχολεί και βάζω όλες τις δυνατότητές μου να έχω αποτελέσματα.